Πω, το σπάσε το κορμάκι σου. Καλησπέρα σας. Ακούσατε τώρα και ότι πέφτει να σας πάει το κορμάκι του, αλλά εντάξει, τώρα αφού είναι τόσο καλός, γιατί να μην το πούμε. Είναι οι πρώην Dragons, οι οποίοι λέγονται Gangsters πλέον. Μάλλον είναι η ίδια μάλλον με τους Dragons, απλά με μερικές αλλαγές στο roster. Οι Gangsters λοιπόν, οι οποίοι υποδέχονται την Sea Dream Team. Παρακαλώ. Έλα. Παίζουν κανονικά, παίζουν και στην πρώτη. Ο Καντάρης που βλέπετε εδώ πέρα είναι ο αρχηγός της ομάδας των Dragons. Τους Gangsters δεν ξέρω ποιος είναι ο αρχηγός. Ο Κονδύλης είναι αυτός που αστόχησε πάντα στο πρώτο σουτάκι του παιχνιδιού. Και τώρα ο Μανασής, ο οποίος πασάρισε τον Γιώργο του Ζαχαρία Μπασαγιάννη. Αυτός πήρε το πρώτο σουτάκι λοιπόν για την ομάδα του, για την Ασυντρίμια και ανοίγει το σκορ. 0-1. Τι κάνω περιγραφή, αλλά πείτε μου. Είναι ένα τελπέ, αλλά είναι το κακό, το πορταγκάζι. Ένα τετράπορτο. Μπεμβέ, έχει πάρει κάτι. Είναι δικό σας, είχατε να έρθετε τα καρασίσματα. Όχι, εγώ με ό,τι το έφερα. Να ρωτήσω... Πάτα μια τέτοια. Ναι, όχι, μισό. Ακούσατε λοιπόν, δεν είχαν ήρθει την κάμερα, αλλά ακούσατε τα νέα από πριν, όταν ήρθε ο εφορός της Πεντέλης να μας ενημερώσει για ένα αυτοκίνητο, το οποίο είχε ανοίξει το πορπαγκάζ και λογικά ήταν από εμάς. Ο Καντάρης λοιπόν με το καλό του χέρι, το αριστερό, θα ισοφαρίσει σε ένα όλα. Και αυτός είναι ο Γιώργος του Χρήστου Κασαγιάννης. Ας το χατρίποντο. Βασαγιάννης Τίμ, ορίστε. Βασαγιάννης Τίμ, πρέπει να λέγεται η ομάδα. Είναι και οι τρεις σήμερα εδώ. Είναι οι δύο. Ο τρίτος νομίζω είναι αυτός που έχει χτυπήσει. Ναι, από την μικρό. Που είχε και περίεργο τραυματισμό. Χτύπησε στο τέλος. Μπάζερ μπίτερ τραυματισμός. Πρώτη φορά τον βλέπω. Τάπα στον Ρούτσια από τον. Θύμησε μου το 0 είναι ο Μπαλσής. Το 0 είναι ο Μπελισιώτης, ο οποίος έριξε την τάπα προηγουμένως. Τι έχασε εδώ πέρα ο Τσιλός, δεν ξέρω. Προχωράμε πάντως, συμβαίνουν και αυτά στο μπάσκετ. Χθες κάτι αντίστοιχο έχασε ο Χασάν του Ολυμπιακού και τελικά δεν πήρανε τη νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Οπότε τι να πούμε για τον Ρούτσια, ο οποίος ούτε του επίπεδου αυτού είναι, ούτε το ίδιο ίσως έχει. Α, μπορεί και να το γιατί και ο Μάρτιν είναι κοντός για ψηλός. Δύσκολο ο Γιώργος Μπασαγιάννης, ο έτερος σκόρερ Γιώργος Μπασαγιάννης, γιατί αυτοί οι δύο είναι οι μόνοι που έχουν σκοράρει για τα συγκρίμια. Νιάου, 3-2 από τον Αντώνη Νιάουλη. Σωστό και αυτό δεν θα μπει από το νούμερο 8, ο οποίος είναι ο Ζήρας, μπράβο. Ο Κονδύλης κερδίζει το φάουλ. Πρωτομαδικό και για τους Dream Team. Καντάρης τώρα, παραλίγο ο Βολφάουλ. Και παίζουμε κανονικά, θα το πάρετε πρώτα και ψηλό. Τώρα που πέρυσι για κάποιο λόγο τον έλεγα Βασίλη, χωρίς να ξέρω γιατί. Α, μπράβο, προηγουμένως μου έχασε το μόνο του από κάτω και τώρα μου έβαλε το δύσκολο από λίγο πιο μακριά. Ο Χριστός, 4-2. Rebound από τον Κονδύλη. Καντάρι στη γωνία. Εντάξει. Μανασής σταματάει τρίπλα στον Γιώργο τον Παστογιάννη μπάλα.
και έριζε φάουλ από τον Καντάρη. Ζήρας. Ένα σουτάκι, ο οποίος δεν μπαίνει. Γιώργος Μασαγιάννης μπήκε, Γιώργος Μασαγιάννης βγήκε. Νιαούλης, ωραία, πάσα από την Κονδύλης, κατά το καλάθι, αστοχή, αλλά κερδίζει φάουλ. Ρούτσιας έχει μισμάτς, κοπήνει την πάσα, η οποία δεν είναι καλή. Να πούμε την καλησπέρα μας και στον Δημήτρη, που είναι δίπλα μου. Καλησπέρα. Τώρα όλα καλά. Όλα τέλεια. Εδώ με το καλύτερο σπίτιο. Καντάρης. Όχι το πάρει, δεν ποτέ δεν το παίρνει. Θα παίξει το give and go. Τελικά δοστάρει, αλλά δεν θα έχει. Ο Ζήρας μαζεύει το rebound. Ο Μπασαγιάννης, rebound από τον Κονδύλη. Πολύ ωραίο τρίγμα της μπάλας και goal foul από τον Γιάννη τον Καντάρη. Πήγε εκεί η βολή, 6-2. Μπελεσιώτης αστόχησε. Σκοράρει ο Γιώργος Μπασαγιάννης του Ζαχαρία. Αυτός ο αρχηγός των Dragons και όχι των Dream Teams, ο Dream Teams δεν ξέρω πώς είναι. 8-3. Μπασαγιάννης. Μπελεσιώτης, σου το έχει ένα ζώο μέσα το τρίποντο, θα μπει 8-4. Ακόμη 4 και 20 για το φινάλε του πρώτου 12 λεπτού. Χαμηλή παραγωγικότητα και για τις δύο ομάδες και για τους Gangsters που προηγούνται αλλά και για τους Dragons και για τους συγγνώμη, Supreme Team. Ζήρας που κάνει το shoot, rebound από τον ίδιο, πασάρει προς τον Μπελεσιώτη. Πάσα Γιάννης, αστόχησε. Τώρα στην επίθεση Gangsters. Νιόλης δεν σκοράρει σε αυτή τη φάση. Μιασουτάκι, Μπασαγιάννης. Ζήρας. Ξανά ο Μπασαγιάννης. Αστόχησε και ο Καντάρης μαζεύει το rebound. Για όλη τη ωραία προσπίση, πάσα για τον Κονδύλη. Στόχισε ο Κονδύλης ψηλότερα από όλους ο Ρούτσιας, ο οποίος θα κερδίσει το maximum σε αυτή τη φάση, καθώς θα βάλει το καλάθι και θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας για μια συμπληρωματική βολή. Σ' άρεσε που το συμπληρωματίασε. Θα πάρει και δεύτερη βολή, θα τη χάσει και αυτό ο ψηλός. Ο ίδιος πήρε το θετικό rebound και δεν τον μάρκαρε κανείς. Ο Γιώργος Μπασαγιάννης το χρήστη με το να βάλει ένα lay-up μειώνοντας τους 4 πόντους, 9-5. Στα ομαδικά των Dream Team είναι 7 πλέον. Ήθελα να πω ότι είναι 6 και αν κάνουμε ακόμη ένα foul θα
σουτάρουν οι αντίπαλοι τους δύο βολές και πάνω από το σπίτι όντως έγινε φάουλ στον Μιαούλη, ο οποίος αστοχεί στην πρώτη. Αστοχεί και στη δεύτερη, δώρο από τον Μιαούλη στους αντιπάλους του, οι οποίοι μπορεί να μειώσουν και άλλο τη διαφορά. Ο Κονδύλης έβγαλε. Γκολ φάουλ από τον Καντάρη, ο αντίπαλος πήγε και του ζήτησε συγγνώμη για το φάουλ που έκανε. Μπελεσιώτης, τι μου πες. Κάνω μετάδοση κανονικά. Βήματα από τον Μπελεσιώτη. Τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου, δηλαδή να κέρδει απ' 5-4 λεπτά. Αντίθετα του τρίτ, δύσκολο τώρα. Από εκεί πέρα αφήθηκε ο Μπασαγιάννης, με την δεύτερη φάση, Μιαούλης, ωραίο ανάποδο, δηλαδή απέρα σε κάνουν τα λάθη και σκόραρε στους 6 διαφορά, 11-5. Κίνηση τρίτη σε την αντίπαλη άμυνα, ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν κατάφερε όμως να σκοράρει. Τελευταία 20 δευτερόλεπτα, χωρίς να το πολύ σκεφτεί, σκοράρει ο Γιάννης ο Καντάρης, 13-5. Δέκα! Ο Ζήρας είναι το σκοράρι, τελευταία 2 δευτερόλεπτα. Προλαβαίνει το χρόνο ο Καντάρης. Το σκοράρι, τέλος του πρώτου 12 λεπτού, 13 πέρι το σκορ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Άσε, το πούμε. Επιστρέφουμε λοιπόν για το δεύτερο 12 λεπτό. Μια όλη κάνω το καλάθι, θα αποστήσει. Ο Κονδύλης θα σώσει την κατοχή, την μπάλα μάλλον, όχι την κατοχή. Κάτσε ζωντανή την μπάλα. Την έδωσε όμως σε αντίπαλα χέρια. Βασαγιάννη Μαναφή αφόγησε. Καντάρι Ρουτσέλο από εκεί, εξαιρετικό ρεμπάουντ το Καντάρι. Πάει για MVP ο Καντάρι νομίζω, με δύο τριποτάκια, δύο γκολ φάουλ ή ένα γκολ φάουλ, ένα γκολ φάουλ και δύο lay-up. Έχει παραπάνω από τις λύσεις που έδωσε ο Μάνας του πάντως. Η Ανώση έχει τη σωστά. Βασαγιάννης και Λέζη Φάουλ. 9 πόντους έχει. 9 πόντους. Άρα έχει πάντως δίκαιο, έχει παραπάνω από μισούς πόντους ομάδας. Λάθος η πάσα του Μπελεσιώτη. Λέζη ο Κονδύλης. Καντάρης. Για να δούμε την επιλογή του. Πάσα του Μιαούλη, όχι. Ναι. Ναι, τελικά. Και ο Μιαούλης τρώει τάπα από τη Στεφάνη και το ταμπλό. Λάθος από τον Μανασί. Μιαούλης αυτό που του αρέσει περισσότερο, το έχασε κάτω από το καλάθι με αριστερό lay-up. Με το καλό του χέρι δηλαδή, θα σκοράρει και ο Κονδύλης. Δύο αριστερό χέρις για τους Gangsters. Είναι και ο Κονδύλης και ο... Και ο Καντάρης. Πέρυσι δεν έπαιζε κάπου. Πρόπερση έπαιζε με τους... Ήτανε δύο ομάδες, ήταν η Βρίλ και η Λος Βρίλ, κάπως έτσι νομίζω. Α, με τους Λος Βρίλ δεν έπαιζε. Με τους Λος Βρίλ πρέπει να έπαιζε και με άλλη μια ομάδα. Γιατί η Λος Βρίλ ήταν και καλά Sunday League. Ναι. Και ήταν και άλλη μια. Που ήταν με τον νομίζω με τον Φιλιππάτο και αυτούς, ρε. Εκεί, ναι. Αυτή ήταν η δεύτερη σίγουρα που λέτε.
ήταν σίγουρα σου δώσει τον. Πολύ ωραία φάση. Στο άριο κονδύλι και πάλι με το αριστερό. 16-5. Βασαγιάννη, ακόμη ένας αριστερός πειράς. Αναλάραχος είδες. Πώς? Αναλάραχος είδες. Δεν τον είδα χθες, δεν ήμουν εδώ. Αλλά το βλέπω. Αλλά ο Πετράνου λογικά θα έχει καλύτερη άποψη. Ναι, μου πει όλα κομπλέ. Αγία. Να έχουμε και κανένα σοβαρό στη γραμματεία γιατί μου πιστεύω έχουμε πλέξει εδώ πέρα. Ποια μια ιδέα να πούμε. Κάτι πάτε λες εδώ. Τους βάζει τους κουμωθούς για το φέρει εδώ πέρα. Άρα και δεν έχω ρωτήσει το μονολάκι ποιο ομάδα είναι. Και αυτός βαζελόφατα έχει, ρε. Δεν έχω δει καθόλου το μονολάκι. Νομίζω ότι είναι η Κυριακή την προηγούμενη... Ήτανε. Ήτανε και αυτή και την προηγούμενη. Αυτό. Θα με τώρα όμως. Θα έχεις αυτήν την Κυριακή, γιατί αυτός μπορεί μόνο και κάνεις με Κυριακές. Ένα Σάββατο να πούμε. Σε Βαλίς λογικά. Βαλίς, Σαββατίς. Σαββατοβαλίς. Όχι Σαββατοβαλίς. Όχι Σαββατοβαλίς. Θέλουμε Σαββατο, χρειαζόμαστε άτομο το Σαββατο. Σαββατο θα παίξω εγώ. Θα είσαι εσύ ένας και ο δεύτερος. Και πρέπει να είναι και ο Γιώργος Σαββατο. Σαββατο νομίζω πως δεν μπορεί ο Γιώργος. Δεν μπορεί. Θυμάμαι που υπήρχε θέμα για ένα άτομο για το Σαββατο και είπα οκ. Πέφτει κάτι με το τρίποντο. Λάθος από τον Γιώργο του Χρήστου Μπαζαγιάννη. Τρυπάει την άμυνα ο Χρήστος ο Ρούτσιας. Το σκοράρι. Τσέλο. Ο Ρουτσέλο. 17-6. Ένα τέτοιο καλά τι έβαλε χθες και ο Σακύλο Μακίσο. Εσύ και Γιώργος, μπράβο. Μια χαρά. Α, είναι και Γιώργος. Μακίσο, δεν έχετε δυναμικά τώρα. Πολύ καλή άμυνα. Μακίσο. Καντάρις έχασε με τρυποντάκι, καιρός ήταν. Γενικά Ολυμπιακός καλή. Ναι, καλή. Και όχι τίποτα άλλο, οπότε δεν παίζει καλή άμυνα, κάνει φάουλ για να μην αφήσει την αντίπαλη. Να πάρει επίθεση, το σερί. Να βάλει εύκολο καλάθι. Δεν σου λέω, να δώσει βολές. Ναι, αλλά ναι. Σου λέει μάτωση για να βάλεις καλάθι. Είναι... Πολύ σωστό. Το σκεπτικό... Ομάδες που θέλουν να παίξει άμυνα. Θεωρώ ότι η κορμίκα του όχι το 12 με το πρίτεζι. 13 την πήρε με την άμυνα. Και του 12 αλλά πιο πολύ 13. Εντάξει, στο 12 έφερε 61 πόντου. Εννοείται πως είναι η άμυνα. Εντάξει, μην δίνουμε στους φάρνους και τους πέταγε τα 4-6 πόντου. Ενώ με την Ρεάννα ήταν εντάξει, 80 πόντους, αλλά ήταν 100. Θυμάμαι ένα επίκεντρο από τόσο και μετά... Ναι, αυτό είναι και ρεάλι. Ήτανε χάλι, δεν έβαζε τίποτα. Και απλά μπαίνει μέσα μετά και σπουλάνε στα μούτρα. Και μετά νομίζω χάνει ένα και βάζει καλύτερο. Βρέθηκε ο Μπέγκιτς απλά μπροστά του και λέει εντάξει τον Μπέγκιτς. Και την επόμενη χρονιά πήγανε και τον πήρανε τον Μπέγκιτς. Άντε βγάλει άκρη τώρα με τον Ολυμπιακό και είναι σκαφιά. Ωραία το πικανερόλο με όλες σαν άλλος σέντερ 2-10. Σκόραρε. Με όμορφο χουπ μάλιστα. Και τα πάρε. Και έπαιξε και καλή άμυνα. Αλλίωσε τον αντίπαλό του. Νομίζω πως αν είχαμε πλήρη στατιστική θα βλέπαμε και πως έχει έρθει η διαφορά αυτή των 12 πόντων από τους Gunsters. Έχουν κλέψει πάρα πολλές μπάλες. Έχουν αφήσει τους αντιπάλους να κάνουν πολύ λιγότερο. Τους έχουν πνίξει με την άμυνα, οι κίτρινοι. 5 και 10 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Και έχουμε και μια αλλαγή και ο Μανασής. Ο Μπαθαγιάννης του Γιώργου Αποστόγης θα βγει στον ψηλό. Μόνο του Καντάρι στη γωνία. Αλλά πάει να διαστήσει την baseline, πάει να κάνει μια όμορφη πάσα. Ένα να παίρνει το πίκη πολύ λίγα. Και πάθος δεν μπορούσε να περάσει. Ο Ζήρας είναι άτυπος εδώ.
αυτό γιατί ο Ρούτσιας μόνο στον Μπελεσιώτη πληροφορίε είναι στις 75, είναι άστοχος ψηλότερα. Όπως είναι λογικό ο Ρουσέλο. Μια όλη σας αυτή. Χαμηλό ρυθμό από το μάτι, θα έλεγα. Φάουλ κερδίζει ο Μπασαγιάννης από τον Ρούτσια. Και ο Ζήρας τώρα θα γράψει το 29. Καντάρης. Αστοχή, όλο κάθομα θα έλεγα. Αλλά ούτε καν το έβαλε ρε ψηλό, αν είναι δυνατόν. Μου χάσε το εύκολο. Εννοείται πως αυτή την ιδιότητα τώρα την έχω μόνο με αυτό που γνωρίζω. Αν έπαιζε ο Φώτης από κάτω και έκανε τέτοια πράγματα, θα γέλα. Αλλά δεν γίνεται. Ο Κάιλ Χάιλ τον... Τον τροχό να μου χάνει αυτά τα εύκολα. Στο μεταξύ, ο Ρουτσέλο έβαλε με ταμπλό τρίποντο και περιπέτεια όλα μαζί. Αυτό θυμίζει μη καλάθι, επί 4. Ναι. Ο Γιώργος Παπαγιάννης του έβαλε ένα καλάθι. Ο Γιώργος Παπαγιάννης Ζαχαρία του έριξε μετά από του Σιλού. Και τώρα ο Ζήρας θα βγάλει την μπαλά έξω. Λαϊνό πήγαινε ρόλ. Χωρίς ρόλ βασικά. Pop out. Κουτάκι ο Ρουτσέλο που δεν θα μπει. Καλή άμυνα από τον Ψηλό. Καντάρης. Αστόχησε. Τι συνήθεια κερδίζει φάουλ από τον Μπασαγιάννη. Για να βάλει την μπάλα στο παρκέ ο Ρούτσιας και γι' αυτό μπάλα. Ακούστηκε να μην το πλάτσε. Τελειώσει. Ακόμη 1,5 λεπτό για το φινάλε του ημιχρόνου. Ήρθε ο Βασιλιάς Καρνάβαλος. Τι είστε? Ο Βασιλιάς Καρνάβαλος. Καλά, θα τον δει να παίζεις και να καταλάβεις. Θα μπορούσε να έκανε και να μάθει. Θα 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 μάθει. Δέκα! Άλλο Μιάουλης. Πάρε. Έβαλα σπούτο. Δεν το είδα. Κατάλαβα. Απ' έξω. Απ' έξω. Δεν το κάνω. Πέντε. Σίγουρα το είδα. Ζήρας. Αστοχή στο τέλος. Το καλάτι βάζει τη συνήθεια από τον Καντάρη. Δεν μετράει. Επιστρέφει λίγο.
ναι, κίτρινη, κίτρινη. Κίτρινη. Κάτω από το μεγάλο. Κίτρινη, ναι. Θα το πληρώτε το παραχέρι, σκέτε, δεν ξέρω. Καλά τσι δεν αυτοί. Δεν αυτό ήξερα, τώρα. Όχι, 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 όχι. Σίγουρα δεν είναι φορτλέει. Το καλά είναι το κομμουτέ, λέει Fade Away, 23-10. Δεν τώρα 23-11. Δεν έχουν εμφανίσει, δεν είναι καλά. Ακριβώς. Κονδύλης και πάλι, αστοχή, αποσύρια του Μιαούλη, νομίζω ότι είναι μπάλα. Εγώ στο είπα, δεν μ' ακούς. Ρουτσέλο, 24-11. Δεν ήξερα, δεν ρώτα καρμαλή. Έλα μου, δε. Μάνας, Μανασίς, αστοχή. Η μάνα μου. Τέτοια ποτέ, μόνο κάμερα ποτέ. Δεν το χάνει. Για όλες όμως, κάνω το καλύτερο, δεν θα το... Δεν θα αστοχίσει το σουτάκι. Από δεν γνωρίζω την ιστορία. Ναι, δεν γνωρίζω. Δεν έχω προχωρήσει τόσο πολύ στην. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Αυτό είναι ρεπορτάζ πλέον. Δεν έχω προχωρήσει τόσο. Δεν το πετύχαμε. Ναι, αλλά δεν ξέρω. Μπορεί κάποια ομάδα να πει. Εμπλούτησε λίγο ακόμα την μετάδοσή σου. Πες αυτός είναι από τάδε. Τι με έχει τόσα κατωστά, ξέρω εγώ. Τα βασικά, ναι. Είναι 2-5. Δεν νομίζω ότι είχαν παράπονα. Μοιάζει και μία μου από τώρα. Ο Καντάρης το βαλίδι με το είδες. Σκόραρε προηγουμένως ο Μάνας, σκόραρε και ο Καντάρης με πανομοιότυπο τρόπο. Αυτός είναι γαλάζι. Για γαλατσίδες γενικά να ξέρεις φέρνουμε και γυναίκες. Δεν είναι κακό αυτό. Θα παίξω να το πούμε. Με φορτ λέει είπαμε. Όχι, είναι του Γκαλέτσι. Του Γκαλέτσι. Μπελεσιώτης το χάνει, ο Έλλης Λιμπάουν. Καμπλίτσα, το μεταξύ. Το καλάθι από τον Μπασαγιάννη, 27-13. Φιλάρα δικό είχαμε. Ναι, πολύ καλό. Πολύ δυνατό. Και ο Μιαου, τριποντάκι. Για το τρίπλο σκορ, 29-13. Τρίπλο δεν είναι, τι λέω ρε παιδιά, τι τρίπλο, αποκλείται είναι τρίπλο αυτό. Ούτε καν κοντά δεν είναι. Ούτε καν κοντά δεν είναι. Άμα ήταν 39 θα μπορούσε να είναι τριπλικό. Είμαστε όμως πάνω από τον W. Ένα λεπτό το πάνω από τον W είμαστε. Ποιος θα κάνει από εδώ. Γραμματιά. Διευθυντής. Πάλι διευθυντής, δεν ξέρω. Ρουτσέλο. Δύσκολο. Δύσκολο για τη θέση του και το ύψος του, όχι ότι είναι δύσκολο να πει τρίποντο. Καλαθάκι από τον Ζήρα. 29-15. Καλή από τον Μανασίς. Δεν ολοκληρώνει το πλέψιμο. Μανασίς, συγγνώμη. Μανασίς, ναι. Μια. 31-15. Από τον τεράστιο Άντωνη Μιόλη. Μανασίς το έχει, Μπασαγιάννης. Έκανε τις προσποιήσεις του, τον σκόραρε. Το δοκιμάσει, δεν δοκιμάσει άλλο και τελικά έκανε και λάθος το Μιαούλης. Μπασαγιάννης.
τον πούλησε το τελευταίο τρίμηνο, ο Λε. Τον πούλησε, του φέρθηκε πολύ αλήθεια η μπάλα. Ο Μπασαγιάννης, συγγνώμη ο Μπελεσιώτης. Ήψωσε σαν να ήταν ο Λεμπρόν εκεί πέρα και όχι ο Κοντζελής. Πάσα το καντάρι προηγουμένως. Κρέμα. Πολύ σωστό γύρισμα της μπάλας και ο Μιαόλης θα πιστώσει την ασίστ στον Καντάρη. Απάντηση από τον Ζήρα, 33-17. Ωραία, πάσα. Αστοχή στο ανάποδο λέει από Καντάρης. Μπήκε ο πόντος, ξαναρχίστηκε γιατί ο Δημήτρης εδώ είναι πολύ σίγουρος ότι θα μπει αυτό το ανάποδο λέει. Αλλά όλα μπαίνουν και όλα βγαίνουν, φίλε. Δεν θα πάω αυτό το σου πω. Ακριβώς. 35-17 από τον Κονδύλι που έβαλε τρυποντάκι. Άρα μου ένα σεις. 35-18 με σουτάκι από μέσα απόσταση. Καντάρης. Πολύ φαουλ. Δύσκολο αυτό που έκανε ο... Πάλι που χάνει τη βολή ο Καντάρης. Αυτό έχει σημαίνει εύκολο ο Μπασαγιάννης. Τέταρτο ομαδικό των Συντριμιών. Έρβολο Ρουτσέλο. Θα το κόψω το βίντεο με κανένα έρβολο. Θα το κόψω το βίντεο. Το βίντεο. Μπελεσιώτης στο G. Κάνα πρόβλημα. Όχι, από εδώ θα παίξεις. Από εδώ. Α, συγγνώμη. Ναι, πρέπει να λίγο αυτό. Άμα θέλετε να κάνετε καλό σουτάκι, επειδή είναι άδειο το γήπεδο από εδώ, κάντε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι θέμα τέτοιο. Μια βολή για τον Ρούτσια. Πρέπει να μπει και η βολή. Μπήκε. Από το σκόρ το καταλάβαμε. Μπήκε 150 μέτρα από πέντε και βάζεται, δεν ξέρω. Ναι, μόλις, δεν ξέρω, πλάω. Καντάρης. 39-18 το τρίποδο του Γιάννη. Θα έχουμε θέμα τώρα, φίλε. Μεγάλε, δεν πες να είναι θέμα. Δεν θα είναι θέμα πρίζος, αφού οι κονσέλες και όλα αυτά δουλεύουν. Άσε μας τώρα ρε ποτάρα. Άσε ρε πονή ρε, τη σκέφτεσαι τώρα εσύ.
Στεφακογιάννης Παρνούπουλο. Πολύ τι πέρα βέβαια. Τίποτα μια ούλη. Έλα, έποτε. Μια ούλη στο ποτό. Ναι, ναι. Ωραίος ο Αντωνάρος. 41-18 ανεβάζουν τη διαφορά στις 13. 23. Κοντράρω τελικαμικά για το τίτλο του MVP. Μια ούλη σε καντάρις, ε. Θα παίρνεις το δικιάμι. Ναι. Όλοι το καλή άμυνα. Ο κατάλληλος παίζει άμυνα. Μια όλη χαμό το παίζει άμυνα, αρχίζει και χαμογελάει. Μου σου πω που πέφτει κάτω τα γέλια. Νομίζω ανάποδο το φάω. Εδώ είσαι ανάποδο. Πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζήρας με τα πρώτα να σπεράνει, τα καταφέρνει. Τελευταία στη στοχή, συνέχεια ήθελα να κάνει ένα follow, πήρε το rebound. Ο Ιάσονος και ο Ρίτσι. Ο Ιάσονος είναι 3, ε. Ο Ιάσονος είναι 4. Ο Ιάσονος είναι ο Μουσάτος. Ναι. Ο Ρίτσι. Ο Ρίτσι, μπράβο. Το Στελέτος, Σπύρος. Τρίποντακι που δεν θα μπει από τον Ζήρα, rebound από τον Ροτσέλο, άστοχο από τον Κονδύλι. Και ωραία! Ωραία το δεκού! Για όλη τη φορά δεν θα βάλει τρίποντακι, τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Καλάθι από τον Πέσσα. Από τον Γιώργο τον Πασαγιάννη. Καντάρις και τον Τζεφάουλ. Μια βολή. Συνήθεια μένουν 2 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τώρα που δεν είναι κολυφάουλ, μήπως βάλει τη βολή. Και όντως αυτό γίνεται. Τον χρόνο να μην σκοράρει, εσύ δίνεις. Τα όλα στις 19, επιστρέφουμε. Είναι αυτό. Να μην καταπιαλάρει. Τον θα τραμώ. Έλα, τι θέλεις, όμως ξεκινήσεις, τι θέλεις. Τι θέλεις. Είναι το σύνολο κατευθείαν το δικό μου στην οπτική στην ομαδική και εγώ. Πάμε σε πετύχω να σε παράξω στις πάπες και στις μαλακίες. Ο Μπασαγιάννης ο Γιώργος σκόραρε τον Ζαχάρια. Μας το έγινε ο Καντάρης, τον Βίλης. Όσο και να αφήσετε και τα μαθαίνω. Λυπάμαι. Thank you.
Ο Ρούτσικας πιέζεται, πάνω θα ξεφορτώνει και τον αντίπαλό του, μετά δεν θα καταφέρει να κάνει άλλο κλέψιμο, μάλλον άλλη τρίπλα για να μπορέσει να αποφύγει καλόν αντίπαλο. Βλέπουμε την μπάλα και θα συντρίβει να είναι στην επίθεση, μεταφορά από τον Μπελεσιούν. Κάρης πυροβολή, το χάνει ο Γιώργος του Χρήστου Μπασαγιάννη, πήρε το rebound και ο ξάδελφος σκόραρε. 46-22, Κονδύλης απαντάει με τρίποντο. 48-22. Ο Κονδύλης αλλά και μίζει φάουλ. Φάουλ κερδίζει και ο Ριτσέλο. Ποιο είναι το αίμα θα σπουδίσει στο κύριο της Άκης σήμερα από την αρχή, το καινούργιο. Καλή αυτιά. Το είχα ακούσει ότι βάζει ο Ροφίλ. Βάζει ο Ροφίλ, ώστε να πάμε τη λήψη. Γενελικά πληθυστές που πλέγατε. Με μύρισε η προπόνηση, λέει, σήμερα της θα γίνει στο μισό λίπος. Χάλια, χάλια, χάλια. Θα αυτό. Έλα ρε, έλα τσάκι μου τώρα. Εγώ για τον Τζέντερμπο έρχομαι κάθε φορά. Έλα τώρα, τι χάλι είναι αυτό. Έχει παράπονα από το πάνω στο σκοκίς. Τώρα αυτό δεν στείλομαι εγώ. Παρακαλώ πάρα πολύ, φτιάξτε το. Μπορείς πάλι στο σκοκίς να επηρεάσεις την ομάδα και τον κομπή. Βάλω κανένα ποτάκι, κανένα ποτάκι. Τι ποτάκι, άμα είχα στατιστικά για το... Στατιστικά για την άμυνα θα ήθελα να είχα, που είναι ο καλύτερος αμυντικός. Θα μην τα δει ο 23 από τον Κατάρια πλανά. Πάει τώρα το παρκέ άμα πηγαίνει και πιάσει νερό το παρκέ. Φουσκώνει μετά το ξύλο και γίνεται χάλια. Πάει για ξύλο μάμε. Τώρα το έκλεψε, αυτός είναι ο φουσκώνει και μετά δεν μπορεί να πέρα. Αυτό είναι ο φιλός, θα πάρουν για τα συντρίμια. Δεν το δείτε τώρα από τον Γιώργο του Χρήστου Μπασαγιάννη. Τέταρτο μαντέγα. Πώς είχες πέρει παλίου. Κάτος ο Καντάρης. Περνεί τα 4-21 στρογγυλά στους 30 η διαφορά. Thank you.
παίζουν. Περίμενα να τελειώσω αυτό. 4 λεπτά είναι. Τώρα έχουν πει 4 ομάδες εδώ πέρα να κάνουν ζέστα. Δεν κάνουμε το τελικά. Τελικά, στο τέλος του μάτς,